Μέχρι το τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί η αποτύπωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του χώρου του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης, τόνισαν κατά τη διάρκεια διευρυμένης σύσκεψης παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών τα στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ. Υπάρχουν μελέτες που έχουν γίνει την προηγούμενη διετία, αλλά υπάρχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις από συγκεκριμένα έγγραφα που έχει καταθέσει έγκαιρα στο ΤΑΙΠΕΔ η Δημοτική Αρχή. Υπάρχει η εκτίμηση, αλλά και η δέσμευση. Μέχρι το τέλος του έτους να έχουμε ολοκληρώσει αυτό που αφορά τον οδικό χάρτη για το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Όπως έγινε σαφές ανάμεσα στα στοιχεία που είχε στη διάθεσή του το Υπουργείο και την πραγματικότητα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος που παρουσίασε ο Δήμος Ηρακλείου, υπάρχει σημαντική απόκληση, με το ποσοστό του Δήμου να είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αφού ούτε λίγο ούτε πολύ ξεπερνά το 32% της συνολικής έκτασής του. Συζητώντας αθρηστικά, θα πρέπει κανείς να το αναγάγει και στην ιδιοκτησία κατά 100% που προσεγγίζει τα 200 στρέμματα και κατά το υπόλοιπο σε μια συνιδιοκτησία των 11 τριακοστών που αφορά μάλιστα και το πιο κεντρικό μέρος αυτού του μεγάλου ακινήτου. Σύμφωνα με τα όσα υπόθηκαν κατά τη διάρκεια της σύσκεψης από τις αρχές του 2025, πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι να προχωρήσουν στο σχεδιασμό για το μέλλον της έκτασης, με τον Υπουργό να ζητά τις προτάσεις των φορέων, που όπως είπε πρέπει να είναι ρεαλιστικές. Πρέπει να υπάρξει συνεργασία και συνέργεια μεταξύ της αυτοδιοίκησης, των τοπικών φορέων, μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ, για την καλύτερη αξιοποίηση και να μην μείνει ούτε μια μέρα κλειστό μετά τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι. Σας ακούσαμε να λέτε, κύριε Υπουργέ, ότι δεν υπάρχει χρηματοδότηση, δεν υπάρχει χρηματοδοτικό εργαλείο για την επόμενη μέρα. Πώς θα πορευτούμε λοιπόν στο σχέδιο της επόμενης μέρας, χωρίς να έχουμε χρήματα? Το σχέδιο πάει μαζί με τη χρηματοδότηση. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό, δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή σε ποιον ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. Υπάρχουν διαφορετικά έγγραφα, διαφορετικές επιλογές, διαφορετικές εκτιμήσεις. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να εμπλέκεται σε συγκεκριμένους χώρους. Έχουμε εικόνα ότι υπάρχει συμμετοχή και του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Σίγουρα του Δήμου υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι αχαρτογράφητες, αγνώστου κατοχής. Ο κύριος Σταϊκούρας τι μας λέει? Μας λέει ότι συμφωνούμε, ότι διαφωνούμε, επιμένοντας όμως να αμφισβητεί κέρια τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Δήμου Ηρακλείου στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Υπάρχει ένα σχέδιο, αυτό υφίσταται ως πλάνο? Ένα προσχέδιο το οποίο είχε ανατεθεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή αφορούσε την ευρύτερη περιοχή η οποία προσεγγίζει τα 4.000 στρέμματα. Αυτό το οποίο συζητά αυτή τη στιγμή και αυτό που έχει αποτελέσει αντικείμενο ανάθεσης από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προς το ΤΑΙΠΕΔ αφορά την ίδια την έκταση του αεροδρομίου. Τη σύσκεψη απασχόλησε και το ζήτημα του lifting του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης, προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα του που συχνά γίνεται αντικείμενο αρνητικών σχολείων. Με τον Χρήστο Σταϊκούρα να σημειώνει πως είναι άθλος από πλευράς εργαζομένων το γεγονός πως αυτή η εγκατάσταση καταφέρει να εξυπηρετεί τόσα εκατομμύρια ταξιδιώτες κάθε χρόνο. 9,2 εκατομμύρια επιβάτες είναι το 20% της κίνησης σε όλη τη χώρα. Εμείς προσπαθήσαμε και συμβάλαμε με 1,5 εκατομμύριο μόνο τους τελευταίους 12 μήνες.